Βρισκόμαστε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας και είμαστε εδώ για να δείξουμε την προσβασιμότητα που υπάρχει στο χώρο για τα άτομα με κινητική αναπηρία. Όπως βλέπετε, μπορούμε να παρκάρουμε απ' έξω στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, με την μπλε σήμανση. Υπάρχουν δύο θέσεις και προβλέπονται να φτιαχτούν κι άλλες στον ίδιο χώρο. Μετά, με τις ράμπες, με τη σωστή κλίση, αλλά και με την κουπαστή στο πλάι που αν χρειαστεί κάποιος να ακουμπάει το χέρι του, κατεβαίνεις προς την κεντρική πλατεία του θεάτρου και μετά κάθεσαι στις ειδικές θέσεις οι οποίες είναι διαμορφωμένες. Στο σύνολο είναι 10, είναι 3 διπλές και 4 μονές θέσεις όπου μπορεί εκεί να μπει το αναπηρικό αμαξίδιο και αριστερά-δεξιά να κάτσει ο συνοδός με τον οποίο είναι μαζί το άτομο με αναπηρία. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν στον χώρο σε όλα τα σημεία ράμπες για να μπορείς να προσεγγίσεις το κηλικείο, την τουαλέτα και οι τουαλέτες για άτομα με αναπηρία είναι 2, μία ανδρών και μία γυναικών. Οπότε κύριε Λαζαρίδη, μπορεί κάποιος με κινητικά προβλήματα να έρθει το καλοκαίρι στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, να κάνει μπάνιο στους σταθμούς που έχουμε στην παραλία και μετά να παρακολουθήσει μια εκδήλωση εδώ. Βέβαια. Με την παρουσίαση που έγινε εχθές του events.kalamata.gr μπορεί ένας επισκέπτης της πόλης μας να δει τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που υπάρχουν τις μέρες που θα επισκεφθεί την πόλη και να συνδυάσει το μπάνιο, όπως πολύ σωστά είπατε, με τα 4 συστήματα C-Track ελεύθερης πρόσβασης που υπάρχουν το καλοκαίρι, να επισκεφτεί το Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας, αλλά και γενικότερα την πόλη, η οποία είναι φιλική και προσβάσιμη και φυσικά, εκτός από το αυτοκίνητό του, μπορεί να πάρει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι η Αστική Συγκοινωνία, η οποία είναι τα λεωφορεία είναι προσβάσιμα. Και επειδή τις θέσεις εντός του θεάτρου δεν μπορεί κάποιος να τις καταλάβει, μπορεί όμως το πάρκινγκ. Οπότε κάντε μια έκκληση. Μην έρθετε κάποια στιγμή και δείτε έξω παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εγώ κάνω έκκληση γενικά. Πρέπει να σεβόμαστε τους χώρους στάθμευσης αλλά και γενικότερα τις θέσεις που αφορούν τα αμαία. Μπορεί να τις διακρίνει πάρα πολύ εύκολα κάποιος και με την μπλε σήμανση που υπάρχει πάνω στο οδόστρωμα αλλά και με τις πινακίδες. Και νομίζω ότι πρέπει όταν τη βλέπουμε ελεύθερη να την αφήνουμε ελεύθερη γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, συμπολίτες μας αλλά και επισκέπτες της πόλης μας που μπορεί να τη χρειάζονται και να την έχουν απόλυτα ανάγκη για να μπορούν να παρκάρουν κοντά στο χώρο πρόσβασης σε έναν χώρο.